Απαντάμε με απεργία στην πολιτική που θυσιάζει την υγεία και τα δικαιώματα του λαού. Σωματεία, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα έχουν πάρει αποφάσεις για απεργία στις 26 Νοέμβρη. Όχι μόνο δεν πήρε ουσιαστικά μέτρα προστασίας για την υγεία, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι τη θερινή περίοδο, τόσο με το εμπόριο αλλά και με το τουρισμό, αλλά και σήμερα με το ποια είναι η κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία τα άνοιξε, τα έκλεισε, δηλαδή κανένας σχεδιασμός, κανένας προγραμματισμός στα ουσιαστικά προβλήματα που προκαλεί αυτή η πανδημία και κανένα ουσιαστικό μέτρο. Μεταφέρει για άλλη μια φορά την ατομική ευθύνη για να κρύψει τις εγκληματικές τις ευθύνες που έχει στη δημόσια υγεία και που τα αποτελέσματά της είναι τραγικά και οι επιπτώσεις τα βλέπουμε καθημερινά με αφορμή την αύξηση διαρκώς των κρουσμάτων. Έχουν μπουκώσει οι υγειονομικές δομές της πόλης. Βλέπουμε ότι οι χώροι βογκάνε και βράζουν από κρούσματα καθημερινά. Βλέπουμε ότι συνεχώς ελλειπεί μέτρα ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων. Κλείνουν χώροι δουλειάς χωρίς τους εργαζόμενους να λένε το παραμικρό για το τι θα γίνει, τι θα τους ξημερώσει αύριο. Τα μεροκάματα έχουν πέσει όσο πάνε. Οι υπερορίες δεν πληρώνονται. Δεκάωρη δουλειά τώρα θέλουν να θεσπίσουν. Στις 26 Νοεμβρίου οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ ενώνονται με χιλιάδες εργαζόμενους όλη τη χώρα και απαιτούν εδώ και τώρα να δοθούν χρήματα στην υγεία, να γίνουν προσλήψεις, να έχουμε όλοι δικαίωμα στην ανάρρωση και στην νοσηλεία. Μπορεί να έχουμε καλύψει τα στόματά μας με τις μάσκες για λόγω της πανδημίας, αλλά δεν κρατάμε τα στόματά μας κλειστά. Πρωτοφωνάζουμε, παλεύουμε, διεκδικούμε τα σύγχρονα δικαιώματά μας, τις σύγχρονες ανάγκες μας για δουλειά με δικαιώματα, για την υγεία μας, για την παιδεία των παιδιών μας. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων απευθύνει κάλεσμα αγώνα στους αγρότες και κτηνοτρόφους για τη συμμετοχή τους στην απεργία στις 26 του Νοέμβρη, να συναντηθούμε και να ενώσουμε τη φωνή μας μαζί με τους υγειονομικούς, μαζί με τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, όσους η ζωή μας βρίσκεται σε κίνδυνο από την πανδημία και από τις ελλείψεις και τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης, αλλά και για να παλέψουμε για τα δικαιώματά μας, τη ζωή μας και την επιβίωσή μας. Δεκάδες άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα. Τα νοσοκομεία σφιχτιούν από την έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και κλινών ΜΕΘ. Οι χώροι δουλειάς είναι υγειονομικές βόμβες. Την ώρα που σε δεκάδες επιχειρήσεις του κλάδου τα κρούσματα από την πανδημία έχουν χτυπήσει κόκκινο, οι εργαζόμενοι, θέλοντας να προστατεύσουν την υγεία των ίδιων και των οικογενειών τους, βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη για να κάνουν τα τεστ, αφού μετά από 8 μήνες η κυβέρνηση δεν πήρε όλα τα μέτρα που χρειάζεται και λείπει υγειονομικό, ιατρικό προσωπικό, καθώς και κλίνες ΜΕΘ, είναι την ίδια ώρα που σε επιχειρήσεις του κλάδου, ειδικότερα στον υποκλάδο των εφημεραλωμένων ποτών, προχωρούν σε απολύσεις όπως η Αθηναϊκή Ζυθοποιία και η Ολυμπιακή Ζυθοποιία. Είναι ώρα απεργιακού συναγερμού. Δεν θα περάσει η σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς όπως θέλει η κυβέρνηση για να μην βρίσκει κανένα εμπόδιο η ασυδοσία της εργοδοσίας. Απεργούμε και διεκδικούμε να επιταχθούν τώρα όλες οι ιδιωτικές κλινικές και τα κρεβάτια ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα προς όφελος της υγείας του λαού. Όσοι έχουν νοσήσει, να μην μπαίνουν σε βαριές δουλειές ή να μην δουλεύουν υπερορίες. Να υπάρχουν πραγματικές απολυμάνσεις στους χώρους δουλειάς τακτικά. Να υπάρχουν συχνά διαλύματα. Να εξοπλιστούν οι χώροι των σφαγείων εξαερισμούς. Να σταματήσει η δουλειά τις Κυριακές. Καμιά Κυριακή. Οι Κυριακές είναι δικές μας. Όλα αυτά, συναδέλφισες και συνάδελφοι, μπορούμε εμείς να τα επιβάλλουμε με τον αγώνα μας. Μπορούμε να τα προτάξουμε τώρα μπροστά στην απεργία στις 26 του μήνα. Δεν είστε μόνοι σας. Εδώ είναι τα ταξικά συνδικάτα, εδώ είναι το εργατικό κέντρο. Με καθημερινές εξορμήσεις, περιοδίες και παρεμβάσεις στους χώρους δουλειάς, το ΠΑΜΕ και ταξικά συνδικάτα καλούν τους εργαζόμενους σε μαζική συμμετοχή στην απεργία στις 26 Νοέμβρη. Να καταδικάσουν την πολιτική της κυβέρνησης που όχι μόνο δεν θωρακίζει τη δημόσια υγεία για τους εργαζόμενους εν μέσω πανδημίας, αλλά χτυπά και τα δικαιώματά τους προς όφελος των μονοπωλιακών ομίλων. Η μεγαλοεργοδοσία
αποκρύπτει εκατοντάδες κρούσματα σε χώρους δουλειάς και εντατικοποιεί την εργασία. Δεν πάρθηκε κανένα μέτρο, δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο από την εργοδοσία και σήμερα βλέπουμε ότι ειδικά εδώ στην Κεντρική Μακεδονία έχουμε δεκάδες κρούσματα και έχουμε πολλούς θανάτους και επιβεβαιωμένα κρούσματα. Στον κλάδο μου έχουμε κρούσματα, μετά από επιβεβαιωμένο κρούσμα στη δική μου δουλειά, η οδηγία του ΕΟΔΗ στον εργοδότη ήταν πως δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα, γιατί είχαν μεσολαβήσει 4-5 μέρες από την απομάκρυση της εργαζόμενης από το χώρο. Ούτε μετά, στους υπόλοιπους εργαζόμενους δηλαδή. Ούτε στους υπόλοιπους εργαζόμενους. Η οδηγία ήταν αυτό, ότι δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Μετά από δική μας παρέμβαση του σωματείου, έγινε τουλάχιστον μία απολέμανση στο χώρο. Το τελευταίο διάστημα έχουμε αύξηση των κρουσμάτων σε οδηγούς και τεχνίτες στον ΟΑΣΑ. Την προηγούμενη εβδομάδα, ας πούμε, είχαν φτάσει σε 17 τα κρούσματα. Και για άλλη μια φορά φάνηκε η αδυναμία, η ανυπαρξία της κυβέρνησης και της εταιρείας να πάρει πραγματικά μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Τα λεωφορεία αυτή τη στιγμή που κυκλοφορούν με το ζόρι φτάνουν τα 900. Η Αθήνα αυτή τη στιγμή, μάλλον και πριν την πανδημία, για να μπορέσει να πεις ότι έχει μια αξιόπιστη και συχνή συγκοινωνία, χρειάζονται τουλάχιστον 1500 οχήματα. Το προηγούμενο διάστημα, πριν το lockdown, ζήσαμε τραγικές στιγμές. Δηλαδή, ο κόσμος δεν χωρούσε στα λεωφορεία, έμενε απ' έξω και περίμενε να έρθει το επόμενο μετά από 20-25 λεπτά. Υπήρχαν εργαζόμενοι οι οποίοι αντιμετωπίσαν πρόβλημα ακόμα και απόλυσης, γιατί καθυστερούσαν να πάνε στη δουλειά. Δεν φτάνει που είμαστε εκτεθειμένοι στον ιό, είμαστε εκτεθειμένοι και στην εργοδοτική αυθαιρεσία, που πολλές φορές μέσα από την εντατικοποίηση μας τσακίζει, μας λιώνει. Πολλές φορές εργαζόμενοι έχουν εργατικά ατυχήματα ή τραυματισμούς και δεν μπορούν πού να απευθυνθούν αφού έχει καταρρεύσει και το δημόσιο σύστημα υγείας. Η κυβέρνηση σπέβδει να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου για να θωρακίσει τα κέρδη του, αντί να πάρει μέτρα για την προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων. Όχι για τις τραπέζες και την εργοδοσία! Η κυβέρνηση στον κλάδο των αυτεργατών, με νόμους, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, με υπουργικές αποφάσεις, έφερε συντριπτικά χτυπήματα τόσο σε συλλογικές συμβάσεις αλλά και σε συνδικαλιστικά δικαιώματα. Η κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα προστασίας. Καταρχήν, μέτρο προστασίας σήμερα είναι το εξής: είναι πύκνωση των δρομολογίων για να αποφεύγουμε τον συνωστισμό. Η πύκνωση των δρομολογίων σημαίνει περισσότερο οδηγοί, περισσότερα οχήματα. Και η κυβέρνηση δεν δίνει φράγκο πραγματικά στο να βγουν περισσότερα οχήματα για δουλειά. Δεν δίνει λεφτά για προσλήψεις και δεν δίνει και κονδύλι για επισκευή του στόλου. Έχουμε πει επανειλημμένα ότι στόλο έχουμε. Υπάρχουν λεωφορεία στα μαξοστάσια τα οποία μπορούν να φτιαχτούν άμεσα. Εδώ και τώρα να αναλάβει η κυβέρνηση τις ευθύνες της για να προστατευτεί η υγεία του λαού, για να σωθούν ζωές. Η πραγματική προστασία μπροστά στον κίνδυνο της πανδημίας είναι η ουσιαστική θωράκιση του συστήματος υγείας, με προσλήψεις του απαραίτητου υγειονομικού προσωπικού και όχι με παλώματα. Οι εφοπλιστές στην Ποντοπόρο Ναυτιλία αρνούνται από το 2010 να υπογράψουν συλλογική σύμβαση. Ανταυτού απαιτούν να εφαρμοστούν και σε εμάς τα διεθνώς κρατούντα. Ό,τι ισχύει δηλαδή για τους αλλοδαπούς ναυτεργάτες, οι οποίοι πρέπει να ξέρουμε ότι δουλεύουν ανασφάλιστοι. Παίρνοντας τη σκητάλη από τις συντονισμένες αγωνιστικές πρωτοβουλίες για την υγεία, για τα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και τις πολύμορφες κινητοποιήσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου, κόντρα στον αυταρχισμό και την καταστολή που επιστράτευσε η κυβέρνηση, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις οργανώνουν τον αγωνιστικό τους βηματισμό και καλούν στην απεργία. Η κυβέρνηση βρήκε παπά και θέλει να θάψει καμιά δεκαριά. Εν ώψη πανδημίας μας απαγορεύει να μαζευόμαστε πάνω από 4 και την ίδια ώρα μας υποχρεώνει να βρούμε ίντερνετ, να αγοράζουμε λάπτοπ, υπολογιστές για να μαθαίνουν τα παιδιά μας γράμματα. Η ζωή του ναυτεργάτη, η ζωή του εργάτη, η ζωή της εργατικής τάξης είναι ταξικές μάχες καθημερινά. Ο φόβος για το μεροκάματο, για τη συλλογική σύμβαση εργασίας, για την παιδεία, για την υγεία. Και δεν είναι τυχαίο ότι η καταστολή πάει χέρι-χέρι με την αύξηση της εκμετάλλευσης του εργαζόμενου και είναι χαρακτηριστικό ότι και μέσα στο νομοσχέδιο που ετοιμάζει, εκτός από το ότι θέλει να ισοπεδώσει κατακτήσεις δεκαετιών πριν, όπως χαρακτηριστικά το 8ωρο να το μετατρέψει σε 10ωρο, αλλά και ταυτόχρονα να βάλει πρόσθετα εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση. Με νέα μέτρα εντείνει την καταστολή και τον αυταρχισμό,
βάζει στο στόχαστρο τις συνδικαλιστικές και πολιτικές ελευθερίες. Τους λέμε ότι δεν θα περάσει η τρομοκρατία και η προσπάθεια αφίμωσης στους εργαζόμενους, όπως δεν πέρασε και στην επέτειο του Πολυτεχνείου. Ο αγώνας των εργαζομένων θα αντισπάσει στην πράξη. Η προσπάθεια της καταστολής, της εκτεταμένης καταστολής που επιχείρησε η κυβέρνηση στις 17 Νοέμβρη, η προσαγωγή του συναδέλφου μας συνδικαλιστή την επόμενη μέρα, ακόμα και η σημερινή προσπάθεια της αστυνομίας να διαλύσει την προσπάθεια των συναδέλφων μας ιδιωτικών υπαλλήλων να προπαγανδίσουν την απεργία σε σούπερ μάρκετ, αρκεί να πούμε ότι πάνω από 16 αστυνομικοί πήγαν σε ένα χώρο στον οποίο μόνο και μόνο 6 συνδικαλιστές προσπαθούσαν να συζητήσουν με τους συναδέλφους τους. Ένα πράγμα δείχνει ότι εργοδοσία, κυβέρνηση, δυνάμεις καταστολής έχουν έναν και μόνο στόχο. Να υπάρχει σιγή νεκροταφείου στους τόπους δουλειάς, να μπουν στο γύψο οι δίκαιοι αγώνες των εργαζόμενων, όπως δεν τους πέρασε στις 17 Νοέμβρη. Δεν θα τους περάσει και το επόμενο διάστημα. Η ταξική πάλη δεν καταργείται, ούτε με την καταστολή, ούτε με την τρομοκρατία. Αντίθετα, κάνει πιο καθαρό στους εργάτες τον δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσουν. Καλούν τους εργαζόμενους σε κάθε κλάδο να παγώσουν τη συγκεκριμένη μέρα τους χώρους δουλειάς και να θέσουν στο επίκεντρο τις επίγουσες διεκδικήσεις τους για την προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων τους. Η υπόθεση λεωφορείων αφορά όλη την εργατική τάξη, όλο το λαό της Αττικής που μετακινείται καθημερινά, είτε να πάει στη δουλειά του, είτε να πάει μια βόλτα, είτε να πάει στο γιατρό, ας πούμε, κάπου αλλού. Να υπάρχουν μέσα προστασίας για τους εργαζόμενους, όπως μάσκες, γάντια, αντισηπτικά. Να γίνονται συνεχή τεστ στους χώρους δουλειάς, σε τεχνίτες και οδηγούς, γιατί είχαμε το τελευταίο διάστημα το εξής φαινόμενο, να έχουμε κρούσματα και να μην γίνονται τεστ στους χώρους. Μάλιστα, ανεβήκαν συνάδελφοι, ήταν θετικοί στον ιό, ανεβήκαν στο τιμόνι, πήγαν για δουλειά και πήραν τα λεωφορεία άλλοι εργαζόμενοι την ίδια μέρα και δεν είναι ούτε απολύμαν στα οχήματα, ούτε μπήκαν σε καραντίνα οι οδηγοί. Αντί να επιδοτούνται κλινικάκες για να χρεώνουν την νοσηλεία, να επιταχθούν ιδιωτικές δομές, να ενταχθούν σε κρατικό σχεδιασμό αντιμετώπισης των υγειονομικών αναγκών. Η πανδημία θα λειτουργήσει στο χώρο μας ως δούριος ύπος για να αλωθούν και τα περαιτέρω απομείναντα δικαιώματα για μας. Γι' αυτό υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία, υπάρχει τεράστια ανεργία και ο κόμπος το χθένι έχει φτάσει σε εμάς χθες. Θέλουν ευθυνή εργασία και μαύρη και ανασφάλιστη. Θέλουν να μην υπάρχει καμία αντίδραση μέσα σε χώρο εργασίας και να μην υπάρχει και πλαίσιο διεκδίκηση και για οτιδήποτε. Εμείς το έχουμε πει ότι όλα αυτά θα τα κυρώσουμε στην πράξη. Η πάλη μας είναι να μην κατατεθούν τέτοια νομοσχέδια, αλλά και στην περίπτωση που κατατεθούν θα τα κυρώσουμε στην πράξη όπως ξέρουμε να τα κυρώνουμε ως εργατικό κίνημα. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου να αγωνιστούμε ενάντια στις διαθέσεις της κυβέρνησης για το νέο συνδικαλιστικό νόμο, ενάντια στην κατάργηση του πενθήμερου οκταώρου, ενάντια στην ποινικοποίηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος. Όλοι στην απεργία στις 26 Νοέμβρη. Τώρα είναι η ώρα αγώνα για άμεση και ουσιαστική ενίσχυση των νοσοκομείων με προσλήψεις, κλίνες μεθ και επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Τώρα είναι η ώρα αγώνα για πύκνωση δρομολογίων, συχνή και ασφαλή δημόσια συγκοινωνία με προσλήψεις προσωπικού, μέτρα προστασίας ώστε να σταματήσουν οι χώροι δουλειάς να αποτελούν εστίες μετάδοσης του ιού. Και στους χώρους του Δήμου της Θεσσαλονίκης έχουμε αύξηση των κρουσμάτων με επαναλαμβανόμενα κρούσματα σε αρκετές υπηρεσίες όπως στην πολεοδομία, στην διεύθυνση βιώσιμης κινητικότητας, αλλά και μέσα στο Δημαρχείο που σε πολλά γραφεία έχουμε και εκεί κρούσματα. Κρούσματα βέβαια υπάρχουν και σε εργοτάξια, καθαριότητας και των άλλων εργατοτεχνικών υπηρεσιών. Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες για τις συλλήψεις που υπάρχουν στο δημόσιο σύστημα υγείας, για το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα υγείας ώστε να ενταχθεί στη μάχη κατά της πανδημίας, για το γεγονός των ελλείψεων και του προσωπικού και μηχανημάτων στα κέντρα υγείας στην Ήπειρο που είναι σχεδόν ερημωμένα και άδεια. Έχουν ανασφάλεια οι εργαζόμενοι, ξέρουν ότι με το δημόσιο σύστημα είναι πολύ δύσκολο κάποιος να κάνει τεστ και φυσικά δεν μπορούν να πληρώσουν σε ιδιωτικά διαγνωστικά. Οι εργοδότες αρνούνται να πληρώσουν για τους εργαζόμενους.
και μένει έτσι το πράγμα. Δεν θα αφήσουμε την υγεία μας και τη ζωή μας στα ζάρια κανενός. Πρέπει να συμμετέχουμε, να διεκδικήσουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που έχει πάει στους ιδιώτες, να ζητήσουμε προσλήψεις στα νοσοκομεία και γενικότερα την αναβάθμιση του τομέα υγείας. Την Πέμπτη έχουμε απεργία. Η κυβέρνηση φέρνει τα εργασιακά. Τώρα είναι η ώρα να δοθεί απεργιακή απάντηση στην κυβέρνηση και τη μεγαλοεργοδοσία που προωθούν νέο αντεργατικό νομοσχέδιο έκτρωμα, που προβλέπει κατάργηση του οκτάωρου και δεκάωρη δουλειά, απλήρωτες υπερορίες, επέκταση της δουλειάς την Κυριακή, νέα χτυπήματα στη συνδικαλιστική οργάνωση και την απεργία, εμπόδια στις συλλογικές διαδικασίες και στις γενικές συνελεύσεις των συνδικάτων. Για να απαλλαγούν από τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, νομοθετούν νέα απαράδεκτα εμπόδια στην οργάνωση των απεργιών, θεσμοθετούν το φακέλωμα των εργαζομένων που συσπηρώνονται στα σωματεία τους και την ηλεκτρονική ψηφοφορία ως προϋπόθεση για τη λήψη απεργιακής απόφασης. Σήμερα έχουμε μεγάλη ευθύνη να αντιμετωπίσουμε αυτή την επίθεση της κυβέρνησης και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που μπροστά στην καπιταλιστική κρίση που ήδη βιώνουν θέλουν να πάρουν μέτρα που να τσακίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και σε αυτή την κατεύθυνση υλοποιεί όλους τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Δημοσίευσε και ετοιμάζει να νομοθετήσει το νέο έκτρωμα που καταργεί τα σωματεία, την απεργία, που παγιώνει το ποσό των 200 ευρώ σαν μισθό, που καταργεί την πληρωμένη υπερορία, καταργεί το οκτάωρο. Στις 26 Νοεμβρίου η εργατιά της ΛΑΡΚΟ θα ξανασυνεχίσει. Στο δεκάμηνο αγώνα που δίνει μέχρι σήμερα συνεχίζει και στέλνει το εξής μήνυμα. Τα δικαιώματά μας δεν μπορούν και δεν θα μπουν στο γύψο. Θέλει να χτυπήσει τα ζωντανά συνδικάτα, τα ταξικά συνδικάτα που πρωτοστατούν, παλεύουν κάθε μέρα για τα δικαιώματα και τα προβλήματα των εργαζομένων. Γι' αυτό θέλει να επιβάλλει και το συνδικαλιστικό νόμο, να απαγορεύσει με έναν τρόπο τις συνελεύσεις, τις ζωντανές συνελεύσεις. Στα αιτήματα των εργαζομένων για υγεία, δουλειά με δικαιώματα και λαϊκές ελευθερίες. Η απάντησή τους είναι ατομική ευθύνη, γύψος και καταστολή. Απεργούμε για όλους τους νόμους τους αντεργατικούς που περνάει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, που πάει να καταργήσει την κυριακάτικη αργία. Τα σωματεία που οργανώνουν την απεργιακή μάχη απαιτούν να μην μείνει κανένας εργαζόμενος χωρίς εισόδημα, κανένας άνεργος χωρίς επίδομα ανεργίας. 26 Νοεμβρίου οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ απαιτούν να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της, η θέση εργασίας και τα κεκτημένα των εργαζομένων. Δεν χαρίζουμε τίποτα και σε κανέναν. Ενώ μπουκώνει τους επιχειρηματίες, τους βιομηχάνους και τους μεγαλεμπόρους, προσθέτει νέα οικονομικά βάρη στο λαό. Μας αποκαλέσαν ήρωες στο πρώτο κύμα της πανδημίας. Πολύ γρήγορα καταλάβαμε ότι ήταν διαφημιστικό τρίκ για να αυξήσουν τους τζίρους τους. Εξάλλου, πάρα πολλοί συνάδελφοί μας απολύθηκαν μετά το πρώτο κύμα. Συνάδελφοι που είχαν προσληφθεί μόνο και μόνο για εκείνη την περίοδο με επέσχυτες συμβάσεις, διήμερες, τριήμερες, ακόμα και εξαήμερες. Αγωνίζονται για την υπεράσπιση της λαϊκής κατοικίας από τους πληστηριασμούς, για κούρεμα χρεών των εργατικών λαϊκών οικοκυριών, να μην γίνονται διακοπές ρεύματος και νερού λόγω χρεών σε κανένα λαϊκό σπίτι. Αυτό που ζητάμε εμείς από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων είναι η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος σε όλους όσους πλήττονται από την πανδημία, να υπάρξουν κατώτερες εγγυημένες τιμές, να υπάρξει αυτή τη στιγμή απαλλαγή από τον ΕΦΚΑ, από τις ασφαλιστικές φορές του ΕΦΚΑ, από το χαράτσι του ΕΦΕ για τους αγρότες και να μην γίνει καμία κατάσχεση, κανένας πληστηριασμός. Η οργάνωση, η πάλη, η διεκδίκηση, η απεργία είναι η μόνη ασπίδα προστασίας που έχει ο λαός για να υπερασπιστεί τη ζωή του και τα δικαιώματά του στη δουλειά, την παιδεία, την υγεία, τη συλλογική συνδικαλιστική δράση. Θα είναι η αρχή αγωνιστικών κινητοποιήσεων. Δεν τελειώνουμε με την 26η Νοέμβρη. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχει επιτυχία και να δοθεί μια μακητική απάντηση σε αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης και των εργοδοτών να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Και πρέπει αγωνιστικά να διεκδικήσουμε όλα μας τα δικαιώματα και τις ζωές μας. Τις 26 Νοέμβρη να διεκδικήσουν δουλειά με δικαιώματα, υγεία και να ορθώσουν το ανάστημά τους απέναντι στον εργασιακό μεσαίωνα που σχεδιάζει η εργοδοσία με τις πλάτες της κυβέρνησης. Είναι η ώρα ευθύνης για όλους μας.
Στις 26 Νοέμβρη να νεκρώσουν όλοι οι χώροι δουλειάς. Τα εργοστάσια, τα γραφεία, τα γιαπιά. Όλοι στον αγώνα. Είναι λοιπόν ώρα να εκφραστεί όλη αυτή η αγανάκτηση και οργή. Τώρα οι εργαζόμενοι να δημιουργήσουν απεργιακές επιτροπές σε κάθε κατάστημα, σε κάθε αποθήκη, σε κάθε γραφεία μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ και να συμμετάσχουν στην απεργία στις 26 του μήνα. Το Εργατικό Κέντρο Λαυρίων και Ανατολικής Αττικής καλεί όλους τους εργαζόμενους να μην σκύψουν το κεφάλι, να σταθούν στα πόδια τους, να σηκωθούν και με σημαία τα σύγχρονα δικαιώματά μας, να παλέψουμε όλοι μαζί οργανωμένα το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό καλούμε σε καθολική απεργία την 5η 26 Νοέμβρη όλους τους εργαζόμενους στην Ανατολική Αττική. Αυτές τις μέρες βγαίνουν και άλλες χώρες σε απεργία. Υπάρχει απεργία στην Ιταλία με τα τρία θέματα τα κύρια, δηλαδή υγεία, παιδεία, συγκοινωνία. Υπάρχει μεγάλη απεργία σε 26 του μήνα που εκατομμύρια εργάτες βγαίνουν στην Ινδία να διεκδικήσουν τα ίδια δικαιώματα που ζητάμε και εμείς. Και στις 5 Δεκέμβρη υπάρχει μεγάλη απεργία στη Γαλλία που διεκδικούν οι εργαζόμενοι και εκεί υγεία, παιδεία, μέσα μεταφοράς.